Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και συναντάμε πολύ κόσμο στη Λαμία. Είναι τόσο γλυκό το συναίσθημα και η αγάπη που παίρνουμε. Ρωτάνε όλοι πώς είναι τα παιδιά. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος που συναντήσαμε καλώς όρισε, ήταν μαζί μας. Σήμερα πήγαμε Λαμία με τα παιδιά για να πάρουμε μερικά εξτρά ρούχα για τον Νέιταν, γιατί κάνει λίγο κρύο για τα δικά του δεδομένα. Και μετά πήγαμε σε ένα εκπληκτικό παιδότοπο. Είχε ένα ισπανικό όνομα, το ξεχνάω, θα βάλω link. Εκπληκτικός παιδότοπος. Τόσο καλόγουστο μέρος και όμορφο και ωραίο φαγητό. Εν πάση περιπτώσει, όταν γύρισα πίσω εδώ στο δάσος, ένας άλλος γλυκύτατος άνθρωπος έγραψε ένα μήνυμα. Μου λέει, Δημήτρη, σε είδα στο παιδότοπο και δεν σου μίλησα. Ντράπηκα, δεν έχει να κάνει. Αλλά την επόμενη φορά που θα ξανάρθεις, πες μου το, γιατί έχω κι εγώ ένα γιο 14 χρονών και νομίζω ότι θα είναι ωραίο ήταν να έχει έναν φίλο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή είναι τέτοια η τρυφερότητα και η αγάπη και η καλοσύνη που όταν βγαίνει σε όλους μας και απορώ γιατί δεν το βλέπουμε μέσα σε αυτή τη φρίκη. Αλλάζουν τα πράγματα μονομιάς. Με ένα χαμόγελο, με ένα άγγιγμα, με ένα σε ευχαριστώ, με ένα μήνυμα. Άνθρωποι που μας λένε για διαφορετικά ποδήλατα. Εγώ, Δημήτρη, έχω ένας άλλος λυκητός άνθρωπος μου λέει, Δημήτρη, θα στο φέρω στο χωριό μου, λέει. Το έχω, είμαι Λαμία, θα το φέρω. Και αφορμή έχει σταθεί ο Έιταν. Ίσως κι εμείς, δεν έχει σημασία ο λόγος. Πολλοί γράφετε, το αξίζετε εσείς κι Ντάνα. Δεν αξίζουμε τίποτα παραπάνω από τον κόσμο και δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η τρυφερότητα και η ζεστασιά. Είναι τα πιο θαυματουργά πράγματα που μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε, να δώσουμε και να πάρουμε. Ό,τι και αν συμβαίνει. Στα χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο όπως τώρα, σε αυτό το τραγικό πόλεμο και από τις δύο πλευρές. Στην καθημερινότητά μας, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη στο καρκίνο του μαστού, πάλι γι' αυτό μίλησαμε, ξέρετε. Γιατί το βλέπουμε καθημερινά στους εαυτούς μας και στους ανθρώπους που προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή η ζεστασιά, πρωτίστως εμείς στον εαυτό μας. Αυτή η γλυκάδα. Και αλλάζουν τα πάντα. Μαλακώνουν τα πάντα μέσα μας, όλος αυτός ο πόλεμος και όχι την αγγλική λέξη, αλλά το κακοτράχαλο, ας το πω έτσι σε πρώτη φάση. Είναι μεγάλο πράγμα η ζεστασιά και η γλυκάδα και η αγάπη και η τρυφερότητα. Και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις συναντήσεις που έχουμε όπου σας βλέπουμε. Και πραγματικά προσπαθούν τα παιδιά εδώ να προσαρμοστούν. Είναι πολύ σοκαριστικό αυτό που τους συμβαίνει. Ο Έιταν είναι για άλλη μια φορά ένας εκπληκτικός δάσκαλος για το πώς προσαρμόζεται. Και επειδή έχει παντού αγάπη, πρωτίστως από τους γονείς του, φυσικά και από παππούς και γιαγιά, δεν αντιλέγω, αλλά οι γονείς του είναι αξιοθαύμαστοι και οι δύο. Γλυκοί άνθρωποι, πολύ έτσι, τρυφεροί άνθρωποι. Εδώ είναι το πάρκο του. Έχει πάρει προϊόνια, τσεκούρια, τα έχει πάρει όλα, τα έχει κάνει όλα έξω. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μεγάλο μάθημα ο Έιταν πως όταν υπάρχει αυτή η γλυκάδα και ζεστασιά μέσα στο μάτι του τυφώνα, φυσικά δεν έχει επίγνωση τι συμβαίνει, μπορούν να γίνουν πράγματα. Ίσως. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε η Ντάνα και εγώ από την καρδιά μας πάρα, μα πάρα πολύ. Καλό βράδυ από το δάσος.